Ζετ Μουόσα, η αλήθεια είναι το ότι πριν από λίγο μας έχεις πει ότι αγωνίζεσαι στο εξωτερικό, στο Ιράκ. Καταρχάς, πώς είναι οι συνθήκες εκεί για έναν μπασκετμπολίστα και ποιες τα συναισθήματα που έρχεσαι και πάλι πίσω στην Κύπρο για να αγωνιστείς με την εθνική ομάδα? Εντάξει, τα συναισθήματα μου κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο, ειδικά στην εθνική, είναι ξεχωριστά, είναι απίστευτα. Νομίζω είναι τιμή για κάθε αθλητή. Το Ιράκ, μπορώ να πω ότι απολαμβάνω τη ζωή μου πάρα πολύ εκεί πέρα και τον μπάσκετ και έχω ξαναβρει τον εαυτό μου εκεί εντός και εκτός γηπέδου. Θα βοηθήσει καθόλου στο παιχνίδι σου την Πέμπτη, όντας πλέον άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται σε χώρα του εξωτερικού? Πιστεύω ότι ναι, θα έχω ένα advantage λόγω του ότι έχω παίξει και πιο παλιά στο εξωτερικό. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και πρέπει όλοι μας να είμαστε ενωμένοι και να δείξουμε τι δουλεύουμε και τι μπορούμε να κάνουμε σε μεγάλες ομάδες. Και αυτό που είπες, ότι θα δείξετε τι δουλεύετε. Πάντως η εθνική ομάδα είναι μια ομάδα που τα τελευταία 3 χρόνια είναι μια ομάδα δεμένη, μια ομάδα η οποία αγωνίζεστε όλοι μαζί. Αυτό είναι πλεονέκτημα. Εννοείται ότι είναι πλεονέκτημα και όπως είπατε και εσείς, η εθνική ομάδα πιστεύω ότι τα τελευταία 3 χρόνια η πορεία της είναι ανωδική. Δεν έχουμε κάνει ούτε ανεβοκατεβάσματα ούτε κατεβάσματα, είναι μόνο ανωδική η πορεία μας. Οπότε ο στόχος μας είναι να κρατήσουμε αυτή την πορεία. Άρα τι να περιμένει ο κόσμος από εσάς την ερχόμενη Πέμπτη? Σίγουρα τον καλύτερο αυτό από όλους μας. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Καλά.